Να κάνω δύο γρήγορα σκίτσα παρόλα αυτά. Το ένα αφορά την μεγάλη αντιπαράθεση που γίνεται καταρχάς για το κλείσιμο του 2015. Και λέω την πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση γιατί αφορά την καταστροφολογική τοποθέτηση των πολιτικών μας αντιπάλων, ότι η ελληνική οικονομία το 2015 υπέστη μια αδιανόητη ζημιά επειδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και το τέλος της χρονιάς, γιατί έκλεισε το 2015, δείχνει μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή την καταστροφολογική εικόνα. Με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες, κανένας δεν αμφισβητεί αυτό το γεγονός. Τούτοι τις αποτελέσματα της χρονιάς είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, διότι η οικονομία έκλεισε χωρίς ύφεση, με οριακό μηδενικό 0,3-0,4. Δεύτερον, διότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έκλεισαν όπως είχαν προβλεφθεί, με οριακό πλεόνασμα. Τρίτον, διότι πάρα πολλοί δείχτες οικονομικοί της οικονομίας είχαν στοιχεία βελτίωσης και δεν αναφέρουμε στο προφανώς τουρισμό κτλ. Αλλά και εξαγωγές και ισοζυγείο πληρωμών και μια σειρά από άλλοι δείχτες οι οποίοι έδειξαν μια διαφορετική εικόνα. Αυτό συνέβη προφανώς για δύο λόγους βασικούς. Ο ένας λόγος είναι ο τρόπος που η κυβέρνηση χειρίστηκε διάφορες συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες στη διάρκεια του χρόνου αυτού. Προφανώς αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα, τον τρόπο που αντέδρασε η κυβέρνηση για να διαχειριστεί τις τεράστιες συνέπειες των ελέγχων κεφαλαίου, το γεγονός δηλαδή ότι πολύ γρήγορα αποκατέστησε την ομαλή λειτουργία της πραγματικής οικονομίας, αγωγές, εξαγωγές, τουρισμός, ναυτιλία κλπ. Δεύτερον, στον τρόπο που επέλεξε να διαχειριστεί προβλήματα όπως αυτά που αναλύθηκαν. Τα ΕΣΠΑ ήταν πολύ καθοριστικός, κανένας δεν περίμενε ότι το τελευταίο τετράμινο θα καλύπταμε σε εισαγωγικά ένα κενό χρόνων αλλά και μηνών. Κανένας δεν το περίμενε στην κυριολεξία, όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που ήταν. Εξαιρετικό, με τεράστια απορρόφηση του πόρων, το οποίο σήμαινε ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα και πληρώθηκαν όλες οι δραστηριότητες που ήταν ενταγμένες σε αυτό το πρόγραμμα. Τρίτον, κανένας δεν περίμενε τα δημόσια οικονομικά να είναι ισοσκελισμένα, με δεδομένο και το γεγονός ότι αναλάβαμε και πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, ανθρωπιστική κρίση και πολλές άλλες, που τις πήραμε εκ των υστέρων πάνω σε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος ήταν φτιαγμένος από πριν, πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά εντούτοις μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάναμε και σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν έδιναν το στίγμα. Άρα το ένα στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός, ας πούμε, ότι ένα πολύ μεγάλο μέτρο της εγχώριας παραγωγής, η βιομηχανική παραγωγή είναι το πιο κλασικό παράδειγμα, το δεύτερο εξάμηνο του 2015 αντέδρασε θετικά. Κοντά στους 4% αύξηση, αντί να υποστεί. Και αυτό φυσικά τροφοδότησε τις εξαγωγές και πολλά άλλα θετικά στοιχεία, μαζί και τα ενθαρρυντικά στοιχεία, περιορισμένα, αλλά είναι ένα δείγμα του ότι δημιουργήθηκαν 100.000 θέσεις εργασίας στο δεύτερο εξάμηνο. Ο δεύτερος παράγοντας είναι προφανώς το γεγονός ότι υπήρξε μια εμφανής σταθεροποίηση στην οικονομία εξαιτίας της συμφωνίας και του πλαισίου μέσα στο οποίο το δεύτερο εξάμηνο έγιναν εκλογές, επανήλθε στη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε ένα πιο σταθερό πλαίσιο. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο έχει να κάνει με τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης. Η συμφωνία μπορεί ένας πολύ δεδομένος οδικός χάρτης που περιλάμβανε 4 κομβικά σημεία. Την εξειδίκευση της συμφωνίας τον Αύγουστο, τις 2 αξιολογήσεις τις ενδιάμεσες που ολοκληρώθηκαν, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αυτό που συμβαίνει τώρα,
στην πρώτη ουσιαστική αξιολόγηση. Αυτό είναι, παραλαμβάνω, μια διαδικασία στην οποία η κυβέρνηση θεώρησε ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο και να ολοκληρωθεί στην ώρα χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό αποτελεί και το 70% περίπου του προγράμματος, κλείνει αυτός ο κύκλος. Τώρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο και θα σταθώ σε αυτό λίγο. Το οποίο όμως ολοκληρώθηκε, επαναλαμβάνω, με θετικό πρόσημο, διότι και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, παρά τις κριτικές που ασκούνται, έγινε με την ελάχιστη χρήση δημοσίου χρήματος, δηλαδή μόλις 5,5 δις από τα 25 που υπολογίζαμε και τα λοιπά, τα 20 και τα ποσά που ακούγονταν, το οποίο ήταν ένδειξη θετική, και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες με σχετικά στο χρονοδιάγραμμα που είχαν προδιαγραφεί. Τώρα, το είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, αυτό είναι αποαφεύκτο, διότι εμπλέκονται δύο μεγάλες και σημαντικές αλλαγές. Η πρώτη είναι το ασφαλιστικό, που η κυβέρνηση, πέρα από τον όρο της συμφωνίας, επιχείρει να κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση έχει αρχές, έχει λογική, έχει ισονομία, ίσως κανόνες για όλους και ταυτόχρονα έχει ισχυρό αναδιαφορετικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία δηλαδή τα οποία συγκροτούν την... Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη μεταρρύθμιση του φορολογικού, που και αυτή θα κινείται περίπου με τις ίδιες αρχές, τους ίδιους κανόνες, επιδιώκοντας να έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα, ότι επιπρόσθετο βάρος υπάρχει, να είναι αποκλειστικά και μόνο στις υψηλότερες εισοδηματικά κοινωνικές ομάδες και να προστατεύσει και να μην επιβαρύνει καθόλου, μηδενικά ή να βελτιώσει οριακά, την φορολογική συνεισφορά των εισοδηματικά πιο ασθενών ομάδων και των ομάδων που έχουν πληρώσει και δυσανάλογα μεγάλο μέρος της κρίσης. Το τρίτο, αυτό το κομβικό σημείο είναι κομβικό, γιατί όντως όλες αυτές οι μεγάλες τομές προφανώς δημιουργούν αντιδράσεις, δικαιολογημένες ή μη, είναι ένα θέμα συζήτησης. Η ουσία είναι πάντως ότι όλες αυτές οι τομές αποτελούν μέρος μιας μεγάλης αναδιάρθρωσης η οποία πρέπει να γίνει. Έχουν προφανώς δημιουργούν αντιδράσεις, αλλά νομίζω ότι η επιμονή μας στην ιδέα του διαλόγου γύρω από αυτά τα θέματα μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με πολύ καλύτερο τρόπο από αυτό που αυτή τη στιγμή κλιμακώνεται. Το τρίτο θέμα αφορά τη δεδομένη πρόθεση της κυβέρνησης να βγάλει το θετικό στίγμα, το οποίο είναι και το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Αν όντως η σταθεροποίηση της οικονομίας σε μεγάλο βαθμό έγινε το 2015 και θα ολοκληρωθεί μέσα από μια λογική διαδικασία το πρώτο εξάμηνο το 2016, το μεγάλο στίχημα είναι προφανώς η αναπτυξιακή μεταστροφή της οικονομίας, η ιδέα μιας ανάπτυξης με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο, οτιδήποτε αποτελεί αυτό που θα είναι η πραγματική έξοδος από την κρίση. Απέναντι σε αυτό η συζήτηση αυτό το χαρακτήρα έχει. Το νέο ΕΣΠΑ προσπαθεί να ενσωματώσει αυτό το νέο στίγμα. Έχει περιθώρια, παρά το γεγονός ότι έχει προσχεδιασμένους βασικούς άξονες, έχει μεγάλη ελευθερία στο να δοθεί το στίγμα της κυβέρνησης και των επιλογών που θέλει να κάνει στο αναπτυξιακό μοντέλο. Άρα είναι σαφές ότι θέλει να δώσει ισχυρό στίγμα, να ενισχύσει το παραγωγικό σύστημα, την ψηλή προστιθέμενη αξία, την νεανική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό που αποτελεί λίγο εις πολύ την αναπτυξιακή στρατηγική μας. Το ίδιο ισχύει για τον αναπτυξιακό νόμο, που αποτελεί επίσης μια τομή σε σχέση με όλους τους αναπτυξιακούς νόμους του παρελθόντος. Το ίδιο ισχύει για το αναπτυξιακό συμβούλιο, που θα ιδρυθεί πολύ σύντομα, ή το αναπτυξιακό ταμείο, το οποίο θα αναλάβει
θα παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο, κυρίως στη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Άρα αυτό είναι η δεύτερη εικόνα. Η τρίτη και βασικότερη είναι ότι η κυβέρνηση προχωράει και συνεχίζει να δουλεύει στην ιδέα των μεγάλων αλλαγών. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι το ένα και μείζον θέμα. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για τις διαδικασίες επιλογής, αντικειμενοποίησης, αποπολιτικοποίησης, αποκομματικοποίησης σε εισαγωγικά της δημόσιας διοίκησης. Πρωτοβουλία λέει του Βερνατάκη. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα βήματα που θα γίνουν και πρέπει να γίνουν. Και φυσικά οι μεγάλες τομές περιμένουν στο κοινωνικό κράτος που αποτελεί και την μείζωνα σημαία, κατά τη γνώμη μου, του ΣΥΡΙΖΑ και της προοπτικής του να μετατραπεί το κοινωνικό κράτος σε ένα παιδεία, υγεία και όλη αυτή η τομή σε ένα σύμβολο πραγματικής ισότιμης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες. Αποτελεσματική και με ισχυρούς κανόνες δικαιοσύνης. Αν κάτι αυτή τη στιγμή οριοθετεί ίσως μια διαφορετική σχέση με την κοινωνία, είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες με δεδομένα το κοινωνιακό τοπίο όπως αυτό είναι διαμορφωμένο. Βήμα-βήμα να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές οι οποίες δημιουργούν αυτή την, συντηρούν την σχέση μας με τη μεγάλη πλειοψηφία των κοινωνικών ομάδων που μας στηρίζουν και με τις οποίες επενδύουμε. Και αυτό αφορά ότι το σύνολο των αλλαγών που πρέπει να κάνουμε, το τρόπο με τον οποίο ασκείται η διακυβέρνηση της χώρας και το πιο σημαντικό απ' όλα, πιστικά βήματα τα οποία δείχνουν ότι η χώρα αλλάζει σελίδα και σε αυτή την αλλαγή της σελίδας έχουν θέσει αυτοί πραγματικά που θέλουμε να υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστώ.